έγκυσαν το πρωί το υποκατάστημα της Γερμασόγειας στο χωριό της Γερμασόγειας και γνωρίζοντας ότι υπάρχουν μέτρα ασφάλειας από την τράπεζα, μπήκαν μπούκαραν από πλαϊνή είσοδο αφού την έσπασαν το γυαλί με βαριοπούλα. Ακολούθως με γρήγορες κινήσεις πρόταξαν κοντόκαν όπως φαίνεται κυνηγετικό όπλο και φώναξαν στους υπαλλήλους, στους τέσσερις υπαλλήλους του υποκαταστήματος να πέσουν αμέσως στο έδαφος, προφανώς για να μην προλάβουν να ενεργοποιήσουν το σύστημα συναγερμού. Μέσα στο υποκατάστημα αξίζει να αναφέρουμε ότι υπήρχαν και πέντε πελάτες και οι δράστες με γρήγορες κινήσεις μπήκαν πίσω από τους πάγκους, άρπαξαν τα χρήματα που υπήρχαν στα ταμεία και ακολούθως εξήλθαν του υποκαταστήματος, εισήλθαν σε άσπρο αυτοκίνητο με το οποίο πήγαν στην ΣΠΕ και εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση με την αστυνομία να αρχίζει από εκείνη τη στιγμή ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δύο ληστών που έφεραν κουκούλα. Το μόνο που γνωρίζουν μέχρι τώρα οι αστυνομικοί είναι την μάρκα του αυτοκινήτου καθώς και τους αριθμούς των πινακίδων που είναι πλαστοί και έχει αρχίσει ένα ανθρωποκυνηγητό σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν και να συλληφθούν καθώς επίσης και να ανεβρεθούν το κλοπημαίο ποσό. Γιατί ποσό, υπενθύμησε μας, γιατί ακόμη, ποσό... Ακόμη δεν έχει ξεκριβωθεί ακριβώς το ποσό που έχουν πάρει οι ληστές. Πληροφορίες ανεπιβεβαίωτες αναφέρουν ότι είναι γύρω στις 10.000, ωστόσο θα ενημερωθούμε μόλις γίνει καταμέτρηση αφού ακόμη οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ πριν από λίγο ήρθε και το συνεργείο για να δουν και οι αστυνομικοί και οι ανακριτές το κλειστό κύκλωμα που υπάρχει στο υποκατάστημα σε μια προσπάθεια ίσως να εντοπίσουν στοιχεία που να τους οδηγήσουν στους δύο δράστες. Επαναλαμβάνω, ήταν κουκουλοφόροι, έσπασαν την πλαϊνή είσοδο του υποκαταστήματος με βαριοπούλα, τη γυάλινη, ήρθαν σε αυτό και με την απειλή όπλου κατόρθωσαν να πάρουν τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Λουκά. Παραμένουμε στο θέμα. Ο κύριος Κυριάκος Ξηδιάς, δήμαρχος της Γερμασόγειας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλώς σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, σας είναι και τους ακρότες. Λοιπόν, άσχημο ξημέρωμα σήμερα στη Γερμασόγεια. Συνέβη αυτό. Ποιες πληροφορίες είχατε εσείς, πώς έγιναν τα πράγματα, κύριε Ξηδιά? Πληροφορίες σίγουρα εκ των προτέρων δεν είχαμε. Όχι, δεν αναφέραμε εκ των προτέρων. Τώρα, μετά που συνέβη, προς Θεού. Αυτό που συνέβη, καταρχήν να πω ότι δεν είχαμε άλλο κρούσμα στην περιοχή Γερμασόγειας τα προηγούμενα χρόνια παρόμοιο. Ναι. Αυτό που συνέβη και ήταν δύο κουκουλοφόροι, οι οποίοι οπλοφορούσαν, παραβίασαν την πλαϊνή είσοδο ασφαλείας της τράπεζας, μπήκαν μέσα, κινήθηκαν αστραπιαία. Πήραν ό,τι πήραν, επιβιβάστηκαν σε ένα άσπρο αυτοκίνητο το οποίο κυνήγησε κάποιος ιδιωτικής εταιρείας ασφάλειας και ξέρει η αστυνομία το δρομολόγιο που κινήθηκε, σε κάποια στιγμή τον έχασε και η αστυνομία κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα και περιμένουμε να έχει αποτέλεσμα στο έργο της. Ναι. Λοιπόν, άρα πέρασαν αρκετά χρόνια από την τελευταία φορά που είχατε τέτοιο παρόμοιο περιστατικό εκεί στη Γερμασόγεια. Ναι, πάρα πολλά. Μάλιστα. Εντάξει, ήταν κάτι ξαφνικό. Αναστάτωσε την κοινότητα της Αγίας Παρασκευής. Υπήρχε και κόσμος μέσα στο... Υπήρχε κόσμος. Είναι ένα υποκατάστημα της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας. Κυπριακής Τράπεζας, όπως έχει μετονομαστεί, το οποίο δεν λειτουργεί καθημερινά, λειτουργεί δύο μέρες την εβδομάδα για να εξυπηρετεί την κοινότητα και ήταν μία από τις μέρες που λειτουργεί. Μάλιστα. Οπότε υπήρχε αρκετός κόσμος και μέσα και έξω από το κατάστημα. Που φαντάζομαι και έγιναν και μάρτυρες της όλης της κατάστασης ακριβώς. Και της ληστείας. Ακριβώς. Αλλά από τη στιγμή που το πληροφορήθηκα, η αστυνομία σε λιγότερο από 10 λεπτά ήταν παρόν. Οπότε ευελπιστώ ότι θα έχει όλα τα στοιχεία
Απλά αυτό δείχνει, αν θέλετε, καταδεικνύει με βάση τα στοιχεία που μας δώσατε και ένα έτσι ενδιαφέρον ειδησιογραφικά στοιχείο, το ότι με κόσμο έξω να περιμένει, με κόσμο μέσα, στις 10 το πρωί, φαίνεται ότι τα εγκληματικά στοιχεία έχουν αποθρασινθεί σε τέτοιο βαθμό που δεν έλαβαν υπόψη ούτε τον κόσμο έξω, ούτε τον κόσμο μέσα, έσπασαν την πλάινη είσοδο και μπούκαραν μέσα. Δηλαδή δείχνει έτσι και μία αποθράσινση των δραστών. Κατερίνα μου, θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας και είναι κάτι που εγώ είχα θέσει και στον Υπουργό Δικαιοσύνης σε μια συνάντηση μας. Νομίζω πρέπει να ενισχυθεί η αστυνόμευση και το σύστημα ασφάλειας συνολικότερα. Χρειάζεται να γίνουν περισσότερες ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση. Να ξεκινήσουμε από το να συλλαμβάνονται και να βρίσκονται, να συλλαμβάνονται οι ένοχοι και να οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης, οι ύποπτοι μάλλον να συλλαμβάνονται και οι δράστες, και σιγά σιγά θα είναι αποτρεπτικός παράγοντας, νομίζω. Ακριβώς, ακριβώς. Πρέπει να γίνουμε. Θα τα πούμε και με την αστυνομία, ευελπιστώ σε λίγο, να ρωτήσουμε έτσι και κάποια στοιχεία με βάση και τα τελευταία περιστατικά που είχαμε ληστείες. Καταρχήν, πόσα είχαμε τους τελευταίους μήνες και πόσα άτομα έχουν συλληφθεί για αυτές τις ληστείες. Είναι σημαντικά στοιχεία αυτά. Ακριβώς. Και επειδή το έγκλημα εξελίσσεται, πρέπει να εξελίσσεται ανάλογα και η αστυνομία για να το αντιμετωπίζει. Εντάξει, ήδη θα σας δώσουν. Ναι, θα μιλήσουμε με την αστυνομία γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε, που μας δώσατε και τη δική σας. Να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά, χρονιά πολλά και ό,τι καλύτερο για το 2018, για τον τόπο μας και για τον καθέναν προσωπικά. Να είστε καλά, κύριε Ξηδιά, κύριε Δήμαρχε. Καλό σας μεσημέρι. Και χρόνια σας πολλά. Πάμε τώρα στη συνάδελφο την Έλενα Τηλουκά, κυρίες και κύριοι. Μετά τις χθεσινές αναφορές του Δημάρχου Πάφου και την ανακοίνωση της αστυνομίας, ακολούθησαν κι άλλες ανακοινώσεις και δηλώσεις. Και εξελίχθηκε έτσι σε ένα πόλεμο εντός εισαγωγικών, εντός πολλών εισαγωγικών, ανακοινώσεων μεταξύ αστυνομίας και Δημάρχου Πάφου.